Μαζί μας απόψε ο κύριος Παναγιώτης Τρίγας, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, ανεξάρτητος βουλευτής, ο Σπύρος Ογκουτζάνης, πολιτικός συντάκτης από το πρώτο θέμα, και ο κύριος Ηλίας Πατίδης, στέλεχος του ΚΚΕ. Μας έλεγες λοιπόν αυτά που είπε ο Σαμαράς Σπύρος στην κυρία Μέρκελ. Ναι, το ερώτημα είναι τι του απάντησε η Μέρκελ. Η Μέρκελ δεν απάντησε. Αν μου επιτρέπετε ένα σύντομο σχόλιο, όχι σχόλιο, πρόβλεψη, θα φανεί η στάση της Μέρκελ από το πώς θα εξελιχθεί η διαπραγματεύση με την Τρόικα. Εάν η Μέρκελ βάλει το ειδικό της βάρος, τότε θα πάρουν μια θετική τροπή και για την κυβέρνηση. Ναι. Εάν δεν το βάλει, θα έχουμε εδώ ένα αποτέλεσμα. Να παρατηρήσω κάτι. Αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, σκέπτεστε να έλεγε, όπως ήταν στην κοινή συνέντευξη τύπου, να έλεγε η Μέρκελ ότι σε αυτά που λέτε, κύριε Σαμαρά, δεν συμφωνώ. Ναι. Τότε δεν θα υπήρχε ερώτημα αν πάμε για εκλογές. Είναι σωστό και αυτό που είπε ο κύριος Ρήγας και σημείωσε και εσύ, ότι με τον Γάλλο Πρωθυπουργό του απάντησε Κόρτιν Λαμούτρο ότι. Αυτό δεν το είπε. Το απάντησε σκληρά και του είπε ότι ο μόνος τρόπος. Όχι, λέω Σαμαρά δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο μόνος τρόπος, κύριε Πρωθυπουργέ, του είπε του Γάλλου δεν είναι για ανάπτυξη, δεν είναι με χρήματα. Ας πούμε, και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ο κύριος Σαμαράς όμως δεν ζήτησε τίποτα για να το απαντήσει έτσι. Στον Σαμαρά δεν απάντησε έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι θα άντεχε η κυβέρνηση να το απαντούσε έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Σαμαράς δεν αμφισβήτησε το πρόγραμμα. Έτσι, όπως αμφισβήτησε ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Είναι διαφορετικής τάξης. Για να είμαι εντάξει με τους τηλεθεατές και τους φίλους της εκπομπής, να σας πω ότι αυτό που σας είπα πριν, που είπαμε σοκ, 6,3 εκατομμύρια Έλληνες βρίσκονται κάτω ή απειλούνται από το όριο της φτώχειας, είναι στοιχεία που πράγματι προκαλούν, φίλες και φίλοι, σοκ. Και περιγράφουν την πραγματική κατάσταση χώρας, περιλαμβάνονται στη νέα ενδιάμεση έκθεση του Γραφείου της Βουλής για την παρακολούθηση του κρατικού προϋπολογισμού. Εκεί λοιπόν αναφέρει ότι 6.300.000 Έλληνες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλούνται από αυτή. Δεν είναι δηλαδή από κάποια άλλη πηγή. Ένα ακόμα ερώτημα πριν περάσω στον κύριο Πατίδη Σπύρο. Θέλω να μας πεις για την παρέτηση του Έλληνα πρέσβη στο Βερολίνο. Του δευτέρου ξαδέλφου του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Είναι και, ναι, υπέβαλε την παρέτησή του αμέσως μετά όταν έφυγε ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Καταρχήν ο κύριος Ζωγράφος. Οι πληροφορίες λένε ότι είχε ένα έντονο επεισόδιο, φραστικό επεισόδιο, σε κάποιο ξενοδοχείο με τον κύριο Χρήσανθο Λαζαρίδη. Στο Χίλτον που έμενε ο πρωθυπουργός. Μάλιστα. Να κάνουμε διαφημίσεις στο Βερολίνο. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ο κύριος Ζωγράφος δεν ήταν μέσα στη συνάντηση με την κυρία Μέρκελ. Στη συνάντηση με την κυρία Μέρκελ ποιος ήταν? Ήταν ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Βούλτευση ως κυβερνητική εκπρόσωπος. Παρούσα η κυρία Βούλτευση. Παρούσα η κυρία Βούλτευση και η σύμβουλή του. Ο Χρήστανος Λαζαρίδης, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο κύριος Βασιλόπουλος που είναι διπλωματικό. Ήθιστε όταν κάνει επισκέψη στο εξωτερικό ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, να είναι και ο πρέσβης στην. Όχι μόνο αυτό, και όταν έρχεται ξένος ηγέτης στην χώρα μας, στο Μαξίμου. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Ζωγράφο. Αυτός είναι ο κύριος Ζωγράφος. Ο πρέσβης της χώρας μας σε εκείνη την χώρα έρχεται στο Μαξίμου. Δηλαδή, λοιπόν συνέβη αυτός ο αποκλεισμός, κατά τη γνώμη σου? Είχε στείλει κάποια επιστολή, αληθεύει ότι είχε στείλει ο κύριος Ζωγράφος μία επιστολή? Για την επιστολή δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι είχε ενημερώσει. Πριν από μέρες του Μαξίμου, που έλεγε ότι δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει αυτή η συνάντηση. Είναι σαφές ότι υπήρχε διαφωνία για τον χρόνο της συνάντησης, γιατί ο κύριος Ζωγράφος, ο οποίος ξέρει και τα γερμανικά πράγματα, έτσι λένε δηλαδή όσοι γνωρίζουν. Είναι έμπειρος διπλωμάτης. Είναι έμπειρος και είναι έμπειρος στα γερμανικά πράγματα. Είχε πει ότι δεν είναι το κατάλληλο timing, έτσι ώστε να πετύχει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ναι. Αυτό ήταν το σημείο διαφωνίας του και με τον κύριο Λαζαρίδη. Ναι. Και γι' αυτό δεν συμπεριελήφθη στην ομάδα του Πρωθυπουργού και μετά παρετήθηκε. Μπορώ να σας πω σαν πληροφορία ότι ήταν μια συνάντηση αυτή του κυρίου Σαμαρά, την οποία ζήτησε και πίεσε η ελληνική πλευρά να την πάρει. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Πατίδη. Κύριε Πατίδη, θέλω να μείνουμε σε αυτό, να σας ρωτήσω για αυτά τα στοιχεία σοκ που έρχονται μέσα από τη Βουλή για τη φτώχεια στην Ελλάδα. Είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Έτσι. Και θα μου πείτε, χρειάζεται δηλαδή ένα επίσημο χαρτί από ένα γραφείο για να καταλάβουμε τι γίνεται στην Ελλάδα? Την το ζούμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό και κάθε ώρα. Στο 24ωρό μας. Επιβεβαιώνει αυτό που συναντούμε καθημερινά στις γειτονίες, στους δρόμους. Ναι. Την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός από τη λαιλασία κυριολεκτικά του εισοδήματος, την επίθεση που δέχεται. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο, για να κερδίζει ποιος? Γιατί δεν πεινάνε όλοι οι Έλληνες. Πεινάει ο λαός, πεινάει η εργατική τάξη, πεινάνε οι αγρότες. Οι εφοπλιστές δεν πεινάνε. Ναι. Καλά, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι? Ναι, όχι, πρέπει να το πούμε. Ο πλούτος παραμένει στην Ελλάδα και παραμένει, τα λοιπά. Παραμένει, άρα συγκεντρώνεται σε αυτό που λέμε κεφάλαιο. Και να λοιπόν με ποιο πρέπει να αναμετρηθούμε, με ποιο πρέπει να τα βάλουμε και ο ελληνικός λαός, προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας. Ναι. Κάνει μια προσπάθεια συγκυβέρνηση από τη μία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη να πείσουν ότι το μνημόνιο είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τελειώνει. Τι σημαίνει, κύριε Λάτσο, τελειώνει το μνημόνιο? Εγώ καταλαβαίνω ότι σημαίνει το εξής. Σημαίνει ότι θα έρθει πίσω η 13η, 14η σύνταξη.
σημαίνει ότι ο 13ος, 14ος μισθός δηλαδή. Σημαίνει ότι θα έρθει πίσω η σύνταξη και οι περικοπές που έχουν γίνει. Σημαίνει ότι θα έρθουν πίσω οι περικοπές του ΕΦΑΠΑΞ. Σημαίνει ότι θα έρθουν πίσω οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο που έχουν λαϊλατηθεί. Ακούσατε τη συγκυβέρνηση να λέει τίποτα για αυτά τα πράγματα. Προσπαθεί με ψίχουλα τύπου κοινωνικό μέρισμα, τύπου 30% κάτω στο φόρο στο πετρέλαιο, ψίχουλα δηλαδή κυριολεκτικά, να ξεγελάσουν το λαό και να αποσπάσουν τη συνένεσή του συνέχιση αυτή τη πολιτική. Ναι. Ακούσα από την άλλη το ΣΥΡΙΖΑ να έδωσε απάντηση σε αυτά τα ζητήματα που θα άσκηζε τα μνημόνια. Με ψίχουλα κι αυτό. Πώς σας φάνηκε η ομιλία, κύριε Πατίδη, του κύριου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έκανε εξαγγελίες και απευθύνθηκε σε πολύ μεγάλα λαϊκά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και ήταν μάλλον θετική προς αυτά τα στρώματα η ομιλία, η τοποθέτησή του. Πώς την κρίνετε, κύριε Λιάτσο? Εγώ ξέρω το εξής, ότι αυτό που επανέλαβε ήταν τα ψίχουλα που ακούγαμε και από τη συγκυβέρνηση. Να δώσω ένα παράδειγμα, να μιλάμε πρακτικά. Λέει θα επιστρέψει 13η σύνταξη, 400 ευρώ το χρόνο. Τι διαφορά έχει αυτό από αυτό που μας έλεγε ο Σαμαράς με το κοινωνικό μέρισμα και τα 500 ευρώ το χρόνο, το ΕΦΑΠΑΞ? 400 ευρώ, δηλαδή μερικά ψίχουλα το μήνα, όταν οι συνταξιούχοι πληρώνουν τα φάρμακα, έχουν περικοπή συντάξεις, έχουν χάσει τη 14η σύνταξη δηλαδή, και εμείς συνεχίζουμε. Δηλαδή, εσείς βλέπετε. Δηλαδή, πρακτικά. Εκτιμάτε δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι ίδιο πράγμα με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέει το ΚΚΕ? Το ΚΚΕ. Έχει ίδια πολιτική δηλαδή. Το ΚΚΕ λέει το εξής, ότι ταυτίζονται όσον αφορά τη στρατηγική, κύριε Λιάτσο. Ασφαλώς έχουν διαφορές στο μείγμα διαχείρισης της κρίσης. Και εμείς έχουμε τοποθετηθεί καθαρά και λέμε με το ένα μείγμα διαχείρισης συντάσσεται η Μέρκελ, ο Σαμαράς και κατά τη γνώμη μας εξυπηρετεί συγκεκριμένες μερίδες του κεφαλαίου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το άλλο μείγμα διαχείρισης, ναι, αυτό το επεκτατικό όπως λέει, ναι, ταυτίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες μερίδες του κεφαλαίου οι οποίες το καλοβλέπουν. Ναι. Όμως επιβεβαιώνεται ότι όσο παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν είναι διαφορετικό το μείγμα διαχείρισης και επιβεβαιώνεται και από τις ομιλίες του Σαμαρά στη ΔΕΦ και του Τσίπρα, τα βάσανα διαρκείας, τα μνημόνια διαρκείας, ίσως κελισμένοι προϋπολογισμοί, δηλαδή, η επίθεση κύριε στο λαό θα είναι κοινή. Η θέση του ΚΚΕ, για τα καταλαβαίνουμε έτσι που μιλάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, μιλάμε πάνω απ' όλα πολύ απλά. Πολύ απλά για να μίλησα. Καταλαβαίνει όλος ο κόσμος τι εννοεί ο καθένας. Αυτό απλά είναι το βασικό και το ζητούμενο σήμερα στο διάλογο. Το ΚΚΕ τι λέει, να βγούμε από την Ευρώπη, να βγούμε από την Ευρωζώνη και να φύγουμε και από το ευρώ. Αυτό δεν λέει. Το ΚΚΕ λέει πρώτα και κύρια ότι σήμερα το 2014, κύριε Λιάτσο, στην Ελλάδα παράγεται πλούτος. Πολύς πλούτος. Ικανός να ζήσει τους εργαζόμενους, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να έχουν μόνιμη δουλειά, να έχουν διακοπές, να έχουν αποκλειστικά δημόσια υγεία και παιδεία. Υπάρχει ο πλούτος. Και τι γίνεται? Πού είναι, αυτός, σε ποια χέρια αυτός είναι αυτός ο πλούτος? Αυτός ο πλούτος είναι στα χέρια σήμερα αυτό που λέμε εμείς στο κεφάλαιο. Τράπεζες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, για τους οποίους δεν συγκρούεται και δεν τα βάζει κανείς. Ακούσατε κανένα να μιλάει για 45% φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο που ίσχυε? Να, λέμε επιστροφή και σκίζουν το μνημόνιο. Σύμφωνοι. Υπήρχε φορολογήση του μεγάλου κεφαλαίου 45%. Ακούσατε κανένα από την συγκυβέρνηση ή από το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι θα ξαναφέρει τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου σε αυτό το επίπεδο προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για να δοθούν στο λαό? Κουβέντα. Και πώς να γίνει, εσείς, τι λέτε, κύριε Πατήρη, να γίνει αυτό άλλωστε, πώς να γίνει αυτό άλλωστε, ναι, όταν η φορολογική παράδειση, οι offshore εταιρείες, δεν είναι η παρονυχίδα του καπιταλισμού, δεν είναι το παρατράγουδο, είναι ο νόμος, είναι ο κανόνας. Τι λέτε εσείς, να φύγουμε από την Ευρώπη, να φύγουμε από το ευρώ, τι λέτε? Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι, ναι, αυτόν τον πλούτο που οι ίδιοι τον παράγουν με τα χέρια τους και με το μυαλό τους, πρέπει να τον πάρουν στα χέρια τους. Και αυτό σημαίνει ότι τα μέσα παραγωγής, ο αέρας, η γη, η θάλασσα, τα εργοστάσια, τα καράβια, πρέπει να γίνουν κοινωνική, δικό μας νόμισμα, κύριε Πατήλη, κοινωνική δικό λαϊκή νόμισμα, περιουσία. Κοινωνική λαϊκή περιουσία. Να έχουμε ελληνικό νόμισμα. Και ασφαλώς θα έχουμε και ένα νόμισμα. Ασφαλώς θα έχουμε και ένα νόμισμα, κύριε Λιάτσο. Ναι. Αποδείχθηκε ότι ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι οδυνηρός για το λαό. Έχει μόνο δεινά, βάσανα και σε αυτό το ΚΚΕ επιβεβαιώθηκε περίτρανα. Κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο, τα 6 εκατομμύρια φτωχοί είναι στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ιταλία που δεν έχει μνημόνια και τρόικα δεν έχει φτωχούς. Εκεί η κατάσταση είναι καλή. Στην Αγγλία που έχει εθνικό νόμισμα, αλλά είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εργατική τάξη Αγγλίας περνάει καλά. Μάλιστα. Εκεί είναι καλός ο καπιταλισμός. Είναι ένα σύστημα για τον καπιταλισμό ουσιαστικά. Αλλά θέλω, κύριε Πατήδη, κύριε Λιάτσο, να με πείτε, γιατί αναφέρθηκε, θεωρώ, αποσπασματικά στις θέσεις τις οποίες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όντως αυτά είναι στοιχεία του καπιταλιστικού συστήματος και η κρίση με την καταστροφή του κόσμου της εργασίας προσπαθεί να ξανακάνει επανεκκίνηση σε ένα κεφάλαιο το οποίο να συνεχίζει συνέχεια να συμπιέζει την εργατική τάξη κόβοντας δικαιώματα κλπ. Ωστόσο, δεν μπορώ να καταλάβω την κριτική η οποία γίνεται
είτε από δυνάμεις άλλες ή από πρόσωπα, οι οποίοι λένε ότι υπάρχει η λογική του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι διαχειριστική. Αυτά που εξήγηλε ο πρόεδρος μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μιλάει για τα άμεσα μέτρα, τα οποία εάν εσείς πάρετε ένα αποσπασματικό και πάρετε ακριβώς μόνο για το 13ο, για το δώρο των Χριστουγέννων, φυσικά θα σας απαντήσω και εγώ όχι. Δεν είναι έτσι. Είναι μια συνολική πολιτική. Για παράδειγμα, διαχειριστικό είναι η εξαγγελία που έχουμε κάνει ότι θα ξαναφέρουμε τα εργασιακά δικαιώματα και όλους τους νόμους οι οποίοι τα κατήργησαν θα τις καταργήσουμε και θα ξαναπαραφέρουμε όλα τα εργασιακά δικαιώματα όπως ήταν. Όχι, είναι στα πλαίσια μιας διαχειριστικής λογικής. Είναι μια στα πλαίσια. Εγώ σας άκουσα. Δεν σας διέκοψα. Ναι, ακούστε, και εγώ δεν έχω διακόψει. Σας άφησα να αναπτύξετε τη συλλογιστική σας. Αφήστε με, γιατί αν δεν την αναπτύξω και με αφήσετε στο ένα το κομμάτι, δεν φαίνεται και στον κόσμο αυτό που θέλω να πω. Είναι διαχειριστική λογική, δηλαδή, όταν μιλάμε για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, είναι διαχειριστική λογική όταν μιλάμε ότι στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά να είναι μόνο το 30% προς όλες τις υποχρεώσεις αυτό το οποίο θα δίνει κάποιος από τον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Είναι διαχειριστική λογική όταν μιλάμε για διαγραφή των κόκκινων δανείων αυτών που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι άνεργοι. Είναι διαχειριστική λογική. Ξέρετε πόσα τέτοια έχω να σας πω. Θέλω να πω ότι δεν είναι διαχειριστική. Ούτε μπορείς να πας αυτόματα σε αυτό που λες σοσιαλισμό. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, τα πρώτα άμεσα μέτρα που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις το βαρέλι στον πάτο. Γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική της συγκυβέρνησης που εξυπηρετεί τους δανειστές, αυτό δεν θα έχει πάτο και προέχει η σωτηρία της χώρας. Του κόσμου, όταν λέω χώρα, δεν εννοώ κάτι γενικά γεφυρημένο όπως το λένε πολλοί πολιτικοί, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν πει ότι η κρίση και όλα αυτά είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Βλέπετε εκφράσεις, λέει, έχει μειωθεί το εισόδημα. Από πού έχει μειωθεί μόνο το έχει μειωθεί το εισόδημα. Δεν υπήρξαν κάποιες αποφάσεις πολιτικές οι οποίοι το μειώσανε. Όλες τους οι ρητορικές, αυτό παρατηρώ και στα πολιτικά τα πρόσωπα, όχι δεν είναι από Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, μιλούν στο τρίτο ενικό. Δεν το κατάλαβα. Είναι, έχει μειωθεί. Από πού, από μόνο του αυτόματα μειώθηκε το εισόδημα. Κάποιος τα μείωσε. Θέλω να πω, δεν είναι απλώς διαχειριστική λογική. Βάζεις το βαρέλι στον πάτο και κάνεις τις τομές εκείνες έτσι ώστε και η κοινωνία να πάρει την τύχη της στα χέρια της και να αναπτύξει, αν θέλετε, στον δρόμο προς το να έχει η ανάπτυξη να είναι προς όφελος των εργαζομένων. Ναι, κύριε, γιατί έχει δίκιο και τον Κουκουέ που λέει ότι. Έχει δίκιο σε αυτό και συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Ανάπτυξη, ναι, προς όφελος τίνους. Και πώς θα γίνει αυτή. Ναι, κύριε, οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα ήταν νεκρό του λάμψης. Διότι όλα αυτά τα οποία είπε πατάνε σε ένα δεδομένο. Ότι αυτά που έχει επιτύχει η πολιτική που ακολούθηκε μέχρι τώρα τα αποδεχόμαστε. Και τι εννοώ με αυτό. Θα βάλουμε χέρι στα 11,5 δις του τούχου σου. Μα πώς θα βάλεις χέρι, αφού αυτό την πολιτική δεν τη δέχεσαι. Θα πάρουμε. Θα κάνουμε 5 δισεκατομμύρια. Σήμερα γιατί κάνατε τα 3 δις λέγατε για την φορολογία. Θα πάρουμε 5 δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Μα ποιο ΕΣΠΑ. Όταν σκίσεις το μνημόνιο και δεν είσαι συνεπής υποχρεώσεις σου, γιατί θα σου δώσουν ΕΣΠΑ. Πάμε πιο κάτω. Θα κάνουμε, λέει, συσάχθεια. Θα κουρέψουμε μέχρι 80% των κόκκινων δανείων. Τα κόκκινα δάνεια είναι συνολικά 80 δις. 40 τα επιχειρηματικά. Τα στεγαστικά. 23 δις. Πόσο θα κοστίσει αυτό? 3 δις, λέει ο κύριος Τσίπρας. Μα η εφαρμογή του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010 αυτή τη στιγμή παράγει πολύ πιο θετικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας ξεκινάνε από ένα δομικό πρόβλημα. Ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα το αποδέκεται, αλλά ταυτόχρονα λέει θα σκίσω και το μνημόνιο. Δεν το λέει τώρα. Αντίθετο, κύριε, θα παρατείνω το αντίθετο. Αυτό που έχει γίνει δεν το αποδεχόμαστε σαν αποτέλεσμα. Επειδή θεωρούμε ότι η χώρα μπορεί να ανακάμψει. Η χώρα δεν μπορεί να ανακάμψει αν δεν έχεις να παρουσιάσεις ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε. Και μία ακόμα κουβέντα. Ακούω για τη δυσαρμονία της κυβέρνησης με το λαϊκό αίσθημα, με την κοινωνία. Γιατί λέει οι δημοσκοπήσεις, τη δείχνει χαμηλά. Όχι γι' αυτό. Με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, λέει. Με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ναι. Πόσο έχει σχέση με. Ναι, με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αυτό δεν είναι δηλαδή, το 25% που αθρηστικά πιάνουν τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν τώρα, δεν εκφράζει το λαϊκό αίσθημα. Και το εκφράζει το 28%. Όχι, το εκφράζει το 75% που είναι απέναντι. Ναι. Δεν είναι όμως το 28% του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Δεν. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δυσαρμονία δεν σας είπα ότι σημαίνει ότι είναι αφορά την κυβέρνηση για σχέση με το 75%. Όχι με το 28% του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάει εξ ονόματος του 75%. Όταν ρωτάτε τον Έλληνα πολίτη πόσο εμπιστεύεται τις εξαγγελίες που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει από 22% μέχρι 26%.
Άρα το 70% είναι εναντίον των εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Από πού μας προκύπτει λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει σήμερα τη Λαϊκή Βούληση? Αυτό υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα. Υπόθηκε πρόβλημα εμπιστοσύνη. Πρόβλημα εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, να το δεχτώ. Αλλά όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο να κυβερνήσει γιατί ο λαό αποδέχεται. Γιατί εσείς ήσασταν έτοιμοι. Πρέπει να πάω σε διαφημίσει. Θεωρείτε ότι πάντα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν το προνόμιο αυτή τη στιγμή? Εμείς σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, το μέγεθός μας το ξέρουμε. Είναι μικρό. Αλλά ο μικρομεγαλισμός δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είπα ότι είστε μικροί. Διαμαρτύρομαι έντονα. Ξέρετε γιατί διαμαρτύρομαι, κυρία? Ξέρετε ότι είμαι από τους ίδιους ανθρώπους που μιλάω με επιχειρήματα. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι λογική, δεν είπατε το μικρό ή μεγάλο, να θεωρούν πάντα ότι πρέπει να κυβερνάει ένα συγκεκριμένο κόμμα. Όχι, όχι, όχι. Όποιον πιλώσει κυβερνήσει. Ούτε εσείς έχετε παρουσιάσει όμως παραγωγικό μοντέλο, κύριε Ρήγα. Κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν παρουσιάζει παραγωγικό μοντέλο, ούτε εσείς έχετε παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και θα ξεκινήσω με τον κύριο Καπερνάρο. Θα περάσουμε στο κεφάλαιο συνεργασίες και την περίοδο, την πολύ ενδιαφέρουσα, φίλες και φίλοι, που ανοίγει από εδώ και πέρα μπροστά μας. Να σας θυμίσω ότι σε λίγο, γύρω στη 1:00 και 5 θα είναι κοντά μου ο Κώστας ο Σκανδαλίδης για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε σε διαφημίσεις.